Παρελθόν από το Βήμα, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, κατηγόρησε εμένα για τα όσα είπα και όλο το ΣΥΡΙΖΑ εν συνεχεία, ότι χρησιμοποιούμε τα ίδια επιχειρήματα με αυτούς που πυροβόλησαν στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ και την προκήρυξή τους. Και την ίδια στιγμή ήθελε να επιχειρηματολογήσει για το γεγονός ότι δεν μας ταυτίζει, αλλά μας ταύτισε όμως. Και εμένα προσωπικά και το ΣΥΡΙΖΑ. Και εν συνεχεία είπε και όσα άλλα είπε. Θέλω λοιπόν επί προσωπικού να διαβεβαιώσω και εσάς κύριε Πρόεδρε και το Σώμα και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, η αριστερά, τα κόμματα τα δημοκρατικά δεν θα πάψουν να λένε τα πράγματα με το όνομά τους. Εάν διάφοροι έτσι ή αλλιώς, από οποιαδήποτε κίνητρα και με οποιαδήποτε διαδικασία επιλέγουν το όπλο της κριτικής, και γι' αυτό ακριβώς αυτό τόνισα, κύριε Κουτσούμπα. Αυτό τόνισα. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ διαλέγει το όπλο της κριτικής και όχι την κριτική των όπλων. Και το όπλο της κριτικής είναι ισχυρό, είναι αιχμηρό, είναι πολύ ευθύβολο και λέει την αλήθεια. Γιατί αλλιώς δεν είναι όπλο, δεν είναι λόγος, δεν είναι κριτική. Σε αυτό λοιπόν, με τέτοιου είδους πονηρά επιχειρήματα, σας εκτιμώ προσωπικά και δεν πίστευα ότι εσείς θα κάνετε τέτοιο λάθος, με τέτοια πονηρά επιχειρήματα δεν μπορεί να επιχειρήσει κανείς, και μάλιστα μια αυταρχική κυβέρνηση, να περιορίσει τον ισχυρό και ευθύβολο λόγο του ΣΥΡΙΖΑ και της αριστεράς και την σκληρή κριτική που οφείλει να ασκήσει και ασκεί απέναντι σε όλο αυτό τον αντιδημοκρατικό κατήφορο. Από εκεί και πέρα, απολογηθείτε για όσα πραγματικά κάνετε αυτές τις μέρες και μην γλυκαίνετε τόσο πολύ τα πράγματα, γιατί η επιστράτευση δεν είναι απλώς ένα λάθος, κάτι που θα προτιμούσαμε να μην συμβεί. Είναι ένας ακραίος αντιδημοκρατικός κατήφορος που καμία κοινωνία δεν προστατεύει, καταργεί κάθε κοινωνική άμυνα και κάθε δυνατότητα της κοινωνίας να συγκροτηθεί και να προχωρήσει μπροστά. Καταγράφονται οι... Λέω να μην δώσουμε συνέχεια, κύριε Κουτσούκο.